Και θα είναι εκεί και ο Κώστας ακρίβως, φαντάζομαι. Είστε παλαιοί φίλοι. Ναι, είμαστε φίλοι με τον Γιάννη και συμφωνώ απολύτως σε αυτά που λες. Καλώς σε βρίσκω. Τι ωραίο βιβλίο είναι αυτό. Λοιπόν, είναι ένα μικρό βιβλίο. Το δείχνω πρώτα έτσι. Για να δείτε το μέγεθός του. Λοιπόν, το βλέπετε ότι είναι ένα μικρό βιβλίο. Είναι 125 σελίδες μετρημένες. Ανδρομάχη. Δείτε όμως εδώ το Ανδρομάχη έχει ένα ωμέγα. Θα μας το εξηγήσει ο Κώστας ακρίβως. Δούλευε καιρό για αυτό το βιβλίο, από ό,τι κατάλαβα, διότι μοιάζει μικρή ιστορία. Έχει μαυρίλα στην αρχή. Εγώ όταν το ξεκίνησα, πιάστηκε η ψυχή μου. Γιατί έχεις μια γυναίκα που έχει χίλιες αφορμές για να θρυνεί. Έτσι. Έχει χάσει τα πάντα, έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της, μαζί και οι άλλες γυναίκες. Αλλά από εκεί και πέρα, αποκτά μια άλλη διάσταση. Έτσι, είμαστε στη λήξη του Τροϊκού πολέμου. Τι ωραία, πόσο παραστατική η σκηνή με τους κορμούς που περνούσαν μπροστά από τα μάτια τους για να γίνει ο Δούριος ύπος. Ναι, ναι. Δεν θέλω να τα κάψω, δεν θα πω άλλα. Όχι. Αλλά θέλω να πω, στην αρχή σας πιάνει αυτό. Ναι. Έπιασε μένα, τώρα μπορεί να ήμουν και σε περίεργη περίοδο. Ίσως είναι όμως και αφορμή που εγώ ξεκίνησα αυτό το βιβλίο. Η δυστυχία που περιέβαλε αυτή τη γυναίκα. Γιατί όντως πρόκειται για μια δυστυχισμένη περίπτωση. Λογοτεχνικά είναι υπέροχο και πολύ έξυπνο. Ναι, και το δούλευα πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ίσως και πριν από τον Καραϊσκάκη, δηλαδή, από το Πότε Διάβολος και Πότε Άγγελος. Μου λέει ο Γιάννης Ξανθούλης, είναι το γενεαλογικό δέντρο. Δηλαδή, κανονικά, πώς κάνεις ένα γράφημα και λες. Ναι. Οφείλω όμως να πω για το εσκεμμένο λάθος. Όσο και να ακούγεται οξύμορο. Ο τίτλος έχει αυτό το συγκεκριμένο το λάθος από την πρόθεση, από πρόθεση. Αντί για όμικρον, όπως ξέρουμε πολύ καλά, γράφεται το όνομα της Ανδρομάχης, είναι ωμέγα. Ανδρομάχη κυριολεκτικά σημαίνει αυτή που μπορεί ή πρέπει να πολεμάει, να μάχεται σαν άνδρας. Όταν όμως εγώ μπήκα και άρχισα να σκαλεύω διαβάζοντας την ιστορία της Ανδρομάχης, γιατί σαν πηγές δεν είχα μόνο την Ιλιάδα ή δεν είχα μόνο τη συγκεκριμένη και ομώνυμη τραγωδία του Ευρυπίδη, αλλά και πολλά άλλα αναγνώσματα, είδα ότι αυτή η γυναίκα ήρθε σε επαφή μέτωπο προς μέτωπο με πάρα πολλούς άνδρες, με ένα πολύ πολύ αρνητικό πρόσημο απέναντι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι χάνει τον πατέρα και τους 7 αδερφούς της από το χέρι του Αχιλλέα. Από το χέρι του Αχιλλέα πάλι θα χάσει τον άντρα της, τον πρώτο των τρώων, τον Έκτορα. Το μικρό της το παιδί, ο Αστιάνακτας, θα δολοφονηθεί από τον Οδυσσέα και από τον Νεοπτόλεμο και ακολουθεί πάλι μια σειρά από συμφορές και από δυστυχίες. Επομένως, θεώρησα σκόπιμο, από λογοτεχνική άποψη, να αλλάξω το όμικρον με το ωμέγα. Αλλά είναι ένα βιβλίο που επίτηδες ήθελα να έχει μια συγκεκριμένη μικρή φόρμα, να μην τίνει προς το δίηγημα, αλλά να μην ανοιχθεί και προς το μυθιστόρημα, επειδή ήθελα να είναι μια πυκνή γραφή όπως ήταν πυκνή και η ζωή της. Ναι. Και η ζωή της όντως ήταν μια ζωή μυθιστορηματική από μόνη. Θεώρησες ότι δεν είχε φωτιστεί αρκετά εκείνη η περίοδος, με τη λήξη, δηλαδή με την αναχώρηση και την λήξη του Τροϊκού πολέμου, ότι δεν την είχαμε φωτίσει. Ακριβώς, ναι. Ο Τροϊκός πόλεμος, σας μην ξεχνάμε. Έτσι το κατάλαβα εγώ γι' αυτό και στο ρωτώ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο Τροϊκός πόλεμος, σύμφωνα με την Ιλιάδα, καλύπτεται από 51 μέρες, τις 51 μέρες τις τελευταίες του πολέμου. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά άλλα γεγονότα. Και ένα κυρίαρχο από αυτά τα γεγονότα είναι η αιχμαλωσία της Ελένης. Και εδώ φαίνεται ίσως και η σκληρή μοίρα πάντοτε της γυναίκας στον πόλεμο. Γιατί κακά τα ψέματα. Ο άνδρας στο πεδίο της μάχης θα χάσει τη ζωή του ή θα ακροτηριαστεί, θα τραυματιστεί. Η γυναίκα μένοντας πίσω εισπράττει σε ημερήσια βάση ένα είδος αγωνίας. Θα επιστρέψει ο πατέρας μου, θα επιστρέψει ο γιος μου, ο αδερφός μου, τι θα γίνει. Και όταν μάλιστα στο τέλος ενός πολέμου η γυναίκα θα είναι από την πλευρά των ηττημένων, τότε έχουμε δύο δεινά. Την αιχμαλωσία και στην συγκεκριμένη περίπτωση με την Ανδρομάχη, που βέβαια είναι και το κυρίαρχο στοιχείο, το κυρίαρχο γεγονός μας στο βιβλίο, ο βιασμός. Και βέβαια τι γίνεται, και ίσως αυτό είναι και η κεντρική ιδέα του βιβλίου μου, όταν μια γυναίκα αποκτά ένα παιδί που είναι προϊόν βιασμού. Από τη μια μεριά το απεχθάνεται. Και πόσο σύγχρονο θέμα. Πόσο σύγχρονο. Δηλαδή με όλο αυτό που έγινε την ανακατοσούρα στην Αμερική, με τις πολιτείες που άλλες έτσι, άλλες αλλιώς κλπ. Και έγινε εξαίρεση μόνο γι' αυτό, λες και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
είναι υποχρεωμένη, ας πούμε, να. Το αίτημα κατά πόσο η γυναίκα μπορεί να διαθέσει. Να έχει αυτοδιάθεση. Αυτοδιάθεση. Δηλαδή, ήμαρτον. Αλλά και μια και μιλάς. Και το συζητούμε ξανά στα 22, στο 2022. Αλλά σε μην ξεχνάμε και τα πρόσφατα φοβερά γεγονότα που έχουμε δει στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπου είδαμε στους δέκτες της τηλεόρασής μας μικρές κοπέλες να είναι έγκυες που ήταν προϊόν βιασμού. Έτσι. Μα να σου πω όμως κάτι, εγώ όταν το πρώτο ξεκίνησα. Το πρώτο ξεκίνησε, εντάξει, διαβάζεται πολύ γρήγορα. Σου είχα πει ότι το πήρα σε ένα ταξίδι, σε μια πτήση. Είπα ότι είναι ένα μήνυμα του τι τραγωδία επιφέρει στη ζωή των ανθρώπων αν πιάσεις τη μονάδα, την ομάδα, της κοινωνίας, ο πόλεμος. Δηλαδή αυτό το ρημαγμένο πράγμα που ήταν αυτή η γυναίκα, μια γυναίκα που περιφερόταν ρημαγμένη. Και ίσως αυτά τα είδη πολιτισμού, να το πούμε έτσι, είτε από τη μεριά της λογοτεχνίας είτε από τη μεριά του κινηματογράφου, που περιγράφουν τον πόλεμο, ίσως να δίνουν ένα σωτήρι και το καλύτερο αντιπολεμικό μήνυμα. Έτσι, το είδαμε πρόσφατα λόγω χάρη. Τα προϊόντα πολιτισμού, νομίζω, και το κάνουν πολύ καλύτερα. Και στην εκπληκτική μεταφορά του αριστουργήματος του Ρεμάρκ, το ουδέ νεότερο από το δυτικό μέτωπο, που το βλέπουμε στην πλατφόρμα του Netflix, μια εξαιρετική ταινία. Έτσι. Που είναι. Δίνει όλη την φρίκη του πολέμου και ταυτόχρονα ουσιαστικά πρόκειται για ένα αντιπολεμικό μήνυμα. Νομίζω θα έχουμε παρουσίαση, έχουμε να αναγγείλουμε παρουσίαση ή όχι ακόμα. Την ερχόμενη Δευτέρα γίνεται η πρώτη παρουσίαση εδώ στην Αθήνα, στον Ιαννό. Όχι, σε κοίταξα με έκπληξη γιατί λέω καλά, δεν πήρα χαμπάρι εγώ. Ναι, θα μιλήσουν η Ζωή Μπέλα, η δική μας συμβολιώτησα, η Μαρία Στασινοπούλου και ο Κωστής Παπαϊωάννου και αποσπάσματα θα διαβάσει η Ζηράνα Ζατέλη. Τέλεια. Ναι, στον Βόλο έχει προγραμματιστεί στις 14 Δεκεμβρίου στο Πανεπιστήμιο και ένα μήνα αργότερα στις 14 Ιανουαρίου έχουμε την παρουσίαση στη Λογοτεχνική Γωνία στη Λάρισα. Περίφημα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, καλό τάξιδο, εκδόσεις με τέχνιο από τον Κώστα Κρύβο, νέο βιβλίο. Τώρα δεν σε ρωτώ τι άλλο γράφεις, είναι βέβαιο ότι γράφεις. Τώρα προς το παρόν όχι. Όχι. Όχι, όχι, να ξεκουραστούμε λίγο. Ναι, το φαντάζομαι. Χρειάζεται, ναι.